Καλώς ήρθατε στο τρίτο challenge του X Factor. Εγώ θα φοβόμουν πάρα πολύ να σου δώσω καρέκλα ίσως στην δική μου την ομάδα. Θα μου επιτρέψεις να σε φρενάρω χωρίς να το θέλω πολύ σε αυτή τη φάση. Κάτσε, περίμενε. Το μαζεύω όλο πίσω. Είναι μεγάλη παγίδα το να μπει στο Falling. Δηλαδή, ή θα πρέπει να το έχεις 100% ή καλύτερα να μην το αγγίξεις για μένα. Έχει δίκιο ο Χρήστος. Είδες τι σου είπα στην αρχή. Αυτό διάλεξες. Πρόσεχε. Επειδή έχω μπει στη διαδικασία, μήπως και η ομάδα μου κερδίσει την πρώτη θέση του X Factor, πρέπει να έχω, το ξανάπα, πολυεργαλεία στην τσέπη μου. Λίγο στα ψηλά σου, έτσι, θα ήθελα λίγο πιο πατημένη, αλλά εμένα μου άρεσε αυτό που άκουσα και είδα. Αισθάνομαι ότι σχεδόν δεν πάτησε σε νότα. Μπορεί να είναι υπερβολή αυτό που λέω. Αλλά μου γλιστρούσες. Εγώ αυτό το τραγούδι δεν το ξέρω. Κι εγώ. Αισθάνομαι ότι πρέπει να δώσω καρέκλα. Δήμητρα, θα σε παρακαλούσα να σηκωθείς. Δεν είπα να φύγει. Παρακαλώ, μπορώ να ξανακούσω λίγο τη Δήμητρα. Μπορώ να έχω της Μαρίας. Μα γιατί δεν του παίζουμε το βίντεο να δείτε το προηγούμενο το πράγμα. Όχι, δεν θα το ίδιο. Θα το περάσουμε αυτό το πράγμα μέχρι το τέλος, θα το κάνουμε όλο recap. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Βρήκα σε σημεία λίγο έφυγες, το ξέρεις, ε. Κάπου. Τι έφυγε, πήρε το λεωφορείο και πήγε στην άλλη στάση. Ήταν εμφάνιση τελικού, κορίτσι μου. Θα πάω στον οριλά μου εγώ. Να πάω. Κάτι δεν ακούω.